Θεωρούμε ότι δεν είναι χρήμα σε αυτοί οι άνθρωποι, είναι θύματα της ίδιας πολιτικής που τσάκισαν τις συντάξεις μας, που άφησαν τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς μας. Στα πλαίσια αυτά, το Σωματείο Συνταξιούχων μαζί και με τους άλλους φορείς επισκεφτήκαμε τους δύο χώρους, τα δύο ξενοδοχεία, ως επιτοπλίσαν, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι οικογένειες με μικρά παιδιά, καταγράψαμε τις ανάγκες τους, ούτως ώστε να υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης σε αυτούς τους ανθρώπους. Συμπολίτες και συμπολίτησες, δεν φτάνει μόνο η αλληλεγγύη. Φτάνει και να αναδεικνύουμε τις αιτίες του προβλήματος αυτού, που δεν είναι άλλος από τον πόλεμο. Αυτό πρέπει να απαιτήσουμε, να σταματήσουν οι πολέμοι. Να σταματήσουν αυτές οι νατοικές δυνάμεις που είναι σε αυτές τις χώρες να μακελεύουν τον πλούτο τους, να αρπάζουν τη γη τους, να σκοτώνουν τους λαούς και να τους αφήνουν, και αφού τους αρπάξουν τον πλούτο, αναγκάζονται οι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Γιατί τι θα πάνε εκεί, έρημος είναι. Και αναγκάζονται να μεταναστεύουν, συνάδελφοι. Έτσι πρέπει να τους φερθούν αυτούς τους ανθρώπους. Και μην ξεχνάμε, συμπολίτες και συμπολίτησες, από τον ορυκτό του πλούτο που αρπάζουν όλα αυτά τα κεράκια, τα νατοϊκά, τα μονοπόλια, οι υπεριαλιστές, ετοιμάζονται να αρπάξουν και το δικό μας πλούτο. Θα τα βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια, αν καθόμαστε και μαλώνουμε εργάτες από το Ιράκ, από τη Συρία, με Έλληνες εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά, συμφιλειωμένα, αρκεί να σταματήσουν όλες αυτές οι κατοχικές δυνάμεις να φύγουν από τις χώρες αυτών των ανθρώπων, να τους αφήσουν να ζήσουν ειρηνικά, αγαπημένα, συμφιλειωμένα με όλους τους λαούς. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, θα συνεχίσουμε την ελληνική, θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε ήδη πρώτες ανάγκες που χρειάζονται αυτοί οι ανθρώποι και βήμα δίνοντας να παραδίδουμε και στους δύο χώρους με τα πράγματα που έχουν ανάγκη, που είναι γάλατα, σκόνη γάλατος, φάρμακα τώρα για το χειμώνα, για τα μικρά αντιβιωτικά, φάρμακα κτλ. Παιχνίδια. Και αλλούμε όλους τους συμπολίτες να συμπαρασταθούν σε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους δουν σαν εχθρούς. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, οι εργάτες μεταξύ μας, είτε αυτοί είναι Έλληνες, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Χριστιανοί, είτε είναι Μουσουλμάνοι. Γιατί όπως έλεγε και το ρητό, Χριστό εγώ και εσύ Αλλάχ, δυο μας και δυο μας, αχ και βαχ. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για μικρά παιδιά και γυναίκες, με ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους το φόβο, το τρόμο και την απόγνωση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι εισβολή στον τόπο μας, αλλά θύματα του πολέμου, της πείνας και της εξαθλίωσης. Θύματα των πολέμων των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξαναγκάζονται να μετακινηθούν πληρώνοντας αδρά ό,τι έχουν και δεν έχουν για να μετακινηθούν. Πολλοί από αυτούς θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι κάτοικοι της περιοχής μας χρειάζεται να βγάλουν και σωστά συμπεράσματα και να στρέψουμε τα βέλη μας στους πραγματικούς υπεύθυνους. Θεωρούμε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι τεράστιες, γιατί συνεχίζει και εφαρμόζει την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία φέρει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ και εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας. Καλούμε το λαό της περιοχής, το Δημοτικό Συμβούλιο της Νάουσας, να υψώσουμε τείχος ενάντια στις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση, να καταδικάσουμε τους υπεριαλιστικούς πολέμους, τους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, την αρπαγή του πλούτου των λαών, να αντιπαρατεθούμε με την απάνθρωπη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδηγεί στον εγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων στη χώρα μας, μαζί και χιλιάδων παιδιών χωρισμένων από τις οικογένειές τους. Να υποδεχτούμε τους πρόσφυγες και τα παιδιά τους
με όλους τους τρόπους και τις μορφές αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Μαρίνος Αντύπας, αφού συνεδρίασε, αποφάσισε τη συγκέντρωση διάφορων ειδών πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, είδη υγιεινής κτλ. Και άλλα.